να ετοιμάζεται είναι και ο Μάριος Γεωργίου. Αυτός που θα διεκδικήσει την κατοχή για την ΑΕΛ. Και πάμε, τζάμπολ. Παράβαση από τον παίκτη του Αχιλέα και η κατοχή είναι για την ΑΕΛ. Πρώτη κατοχή για τους γαλαζοκίτρινους. Με τον Ανθιμιάδη, ο οποίος θα κάνει τον drive, θα φτάσει και στο καλάθι. Πρώτο καλάθι για την ομάδα του Αχιλέα με τον Ανθιμιάδη με μια ωραία ατομική ενέργεια. Ο Χένρι Ράμι με απέναντι στον Τίνκα για 3. Εύστοχος. Ο Γκάσπερ, ο οποίος και αυτός τώρα, Γκάσπερ, τώρα περάσει στον αγώνα. Ο Γιωργακούδης από τη γωνία, εύστοχος. 24-14, διψήφια διαφορά πόντων. Rebound από τον Φρίμαν που θέλει να τρέξει, δίνει στον Γκάσπερ για 3 από τα 8 μέτρα μέσα. 9-20. Φρίμαν στον χειμώνα. Θα δώσει έξω στο Χριστούδια, αυτό στον Γκλάσπερ. Χριστούδια για 3 από τις 45 μοίρες με ταμπλό μέσα. Μέχρι στιγμής ο Γεωργίου κλείνεται, δίνει στον Πίγκραμ για 3. Στο τέλος του χρόνου μέσα. Κλείνεται όμως τώρα πολύ καλά από τους παίκτες του Αχιλέα. Στη γωνία ο Avery για 3 και αυτό μέσα. Να λοιπόν, δύο μαζεμένα τρίποντα από την ΑΕΛ μειώνουν οι γαλαζοκίτρινες σε 32-28. Avery τώρα για την ΑΕΛ. Δίνει στον Μπουκάναν. Από την πίεση του χειμώνα. Τα κάνει drive στη γωνία. Για 3 άστοχος ο Avery. Rebound για τον Αχιλέα με τον χειμώνα τώρα. Αφήνει στον Φρίμαν. Φρίμαν για 3. Και αυτό μέσα. Έχει βρει ρυθμό Αχιλέας από τα 6.75. Χένρι, αυτός τον Μάρι, ο οποίος θα πετύχει το καλάθι. Ωραία συνεργασία των δύο ψηλών του Αχιλέα. Δίνει στον Ανθιμιάδη και αυτός τον Μάρι, ξανά Ανθιμιάδης. Για 3. Μέσα, πολύ σημαντικό τρίποντο από τον Ανθιμιάδη. Στο συν 10 η διαφορά. Τέλος του αγώνα, γίνουν σε πολύ λίγο αγώνας. Ο Αχιλέας θα φτάσει σε μια πολύ σημαντική νίκη. 88-68 κόντρα στην ΑΕΛ.